Οπότε προχωράμε και με το δεύτερο περιστατικό του ενοποιητικού συστήματος. Οπ, να μας βάλω και share. Να είμαστε και εμείς εδώ μαζί σας. Είδες. Λοιπόν, το περιστατικό αφορά σε έναν άντρα 67 ετών, ο οποίος ήρθε σε μας γιατί είχε μια ταχαίως διογκούμενη μάζα Στη δεξιά μας καλεί χώρα πομινός, δηλαδή ένα γρομπαλάκι το οποίο μεγάλωνε, με συνοδό είδημα του σύστηχου άκρου, δηλαδή άρχισε σιγά σιγά και το χέρι του να πρίζεται, που μπορούμε να δούμε και εδώ. Εδώ και ένα μήνα αναφέρει ότι κάνει και πυρετό. πάνω είναι το πρισμένο, ε. Ναι, ναι, το δεξίου, αυτό, ναι, ναι. αυτό. Αναφέρει επίση ότι κάνει πυρετό εδώ και ένα μήνα με νυχτερινέ εφηδρώσει. Ουσιαστικά οι νυχτερινέ εφηδρώσει είναι σαν να λέμε ότι είχε πυρετό, ο οποίο πέφτει και έτσι η υδρώνει για να ξαναφτάσει στη θερμοκρασία. Yeah. Το ατομικό αναμνηστικό είναι ελεύθερο, δεν έχει άλλα προβλήματα υγεία. Τον εξετάζουμε λοιπόν κλινικά, έχει όντω πυρετό και τώρα έχει ένα ζυμόδε είδημα στο δεξιό άκρο. Αυτό σημαίνει ότι όταν το πιέσω θα κάνει γούβα. Να το πω έτσι μέσα. Αυτό σημαίνει ότι δεν. Αφήνοντα είναι... μετά θα μείνει. Σιγά σιγά θα αρχίσει σιγά, να επιστρέφει. Σιγά. Αυτό μπορεί να είναι είτε κατακράτηση ε, διδροματικού υγρού από, για παράδειγμα, φλεβική ανεπάρκεια, από συμπίεση φλεβών, Μπορεί να είναι αρχόμενο λεμφίδημα από συμπίεση ή απόφραξη λεμφαδένων, λεμφικού συστήματο. Δηλαδή οι λεμφαδένες να μην επιτρέπουν λόγω του απολύτω της λεμφού, uh, της... ακριβώς. ακριβώς. Το λεμφίδημα λοιπόν. Ακριβώ. Από εκεί και πέρα, αν, ήταν, αν δεν υποχωρούσε, θα μπορούσε να ήταν βλένο πολύ σακχαρίτες σε έναν υποθεροειδισμό. Αν δεν υποχωρούσε, mm. ή να είναι λυπίδημα, να είναι λίπο όλο αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι τέτοιο όμω εδώ, γιατί εδώ υποχωρεί. Τον εξετάζω επίσης στην περιοχή της Μασχάλης και πιάνω ψηλαφιτούς, σκληρούς, συμφιόμενους μεταξύ τους ένα μπλοκ λεμφαδένων, πιθανότατα, γιατί είναι στην ανατομική αυτή θέση. Οπότε αυτό μοιάζω, είναι πάρα πολύ ύποπτο, άμα είναι συμφιόμενοι. Σκληρικά ακριβώς. Στέλνω λοιπόν και βασικό εργαστηριακό Δεν είναι να πιάνει έναν, εδώ πιάνει ολόκληρη μάζα. Έχει φυσιολογική γενική αίματος, δεν έχει επηρεαστεί δηλαδή γενικά το Απόδοση να το πω έτσι του ομοποιητικού συστήματο έχει όμω αρκετά αυξημένη LDH, γαλακτική αφιδρογονάση, και μια ήπια αύξηση τη ΕΑΠ, μια ήπια φλεγμονή δηλαδή, φλεγμονόδια αντίδραση ουσιαστικά. Η, τώρα, η γαλακτική αφιδρογονάση είναι ένα ένζυμο το οποίο υπάρχει σχεδόν σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Αυξημένη η γαλακτική αφιδρογονάση, τον ορό, είναι ένα δείκτη μη ειδική καταστροφή κυτάρων. Κάποιο κύτταρο κάπου στον οργανισμό καταστρέφεται. Όσο πιο πολύ γαλακτική επιτρογονάση έχει, τόσο και πιο εδώ μεγάλο φορτίο. είναι φορτί... Σημαντικότατη είναι 2.500. Ακριβώ. Αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να οφείλεται σε ταχύτατη αύξηση ενό νεοπλασματικού πληθυσμού που κάποιοι αναγκαστικά πεθαίνουν λόγω τοπική ισχυμία. Και να το βλέπει. Αυτό το βλέπουμε αρκετέ φορέ σε λεμφώματα. Κάνουμε λοιπόν μια αξονική τομογραφία για να δούμε τι γίνεται στην ανατομική περιοχή της μασχάλης και εδώ είναι η αριστερή περιοχή της μασχάλης με το λίπος, εδώ είναι η δεξιά και βλέπουμε κάποιους λεμφαδένες. Εδώ είναι η τομή, έχει πάρει μόνο έναν, αν κατεβούμε πιο κάτω υπάρχουν και είναι. άλλοι πιο πάνω στο ύψος που είναι η τομή, γιατί η τομή είναι μία τομή. Μπορούμε να παίξουμε το φιλμ και να πάμε να δούμε όλες τις τομές εδώ του ασθενού στο κέντρο πέρα από την τραχία. Εδώ είναι η τραχία, η α, αορτικό τόξο, ναι, τα κυριαρχεί κυριακή κλάδη. Αυτά τι είναι εκεί. έχει πάλι και σκιαγραφικό. Ναι, εδώ πρέπει να είναι η Άνω Κύλη Φλέβα ναι. και εδώ πρέπει να είναι μετά η κλάδη. Μάλιστα. Μεκτός, ναι, αυτό. Και από εδώ είναι ο Ισοφάγος. Α, ο έχει και αυτό κενό. Ναι, ναι, ναι αέρα. Οπότε λοιπόν, εδώ ε, παίρνουμε πάλι πείο, βέβαια. Είναι ε, και εύκολο α, να αφαιρεθεί η μάζα, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάλι ο φυσιολογικός λεμφαδένας έτσι με τη β' τα περιοχή, τα λεμφοζίδια και την τάφ περιοχή ανάμεσά του στην παραφλιώδη. Πριν πάμε στους μυελοκόλπους και τους λεμφοκόλπους για να απαχθεί η λέμφος Και εδώ βλέπουμε ένα βλαστικό κέντρο ενεργοποιημένο, δευτερογενέ ε, ή ε, Τα κύτταρα του βλαστικού κέντρου. Και πάμε τώρα. Άρα είναι ε, ένα από αυτά εδώ. Ακριβώς. Να σε δηλαστικά μεγάλη δηλαστικά μεγέθυνση. Βλαστικά δηλαδή είναι ένα από αυτά εδώ. Ε, το βλαστικό μεγάλη... κέντρο ε, είναι εδώ. Αυτό, αυτό που βλέπουμε έτσι σε μικρή μεγέθυνση mm -hmm. το βλέπουμε εδώ σε μεγαλύτερη. Τώρα, είναι μια κατάλυση πάλι της αρχιτεκτονικής του λεμφαδένα. Τι δηλαδή, σημαίνει κατάλυση. Εδώ, πού σημαίνει. είναι τα λεμφοζίδια, πού είναι η β' περιοχή, πού είναι η τάφ περιοχή, πού είναι η μυελόκολπη κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θυμίζει τη φυσιολογική υφή του λεμφαδένα. Αυτή η κατάλυση λοιπόν της αρχιτεκτονικής συνηγορεί υπέρ κακοήθειας. Και βέβαια αν δούμε τώρα τα κύτταρα που βρίσκονται μέσα στο λεμφαδένα βλέπουμε κάτι πλειόμορφους πυρήνες, ανομοιόμορφους δηλαδή, με προεξέχοντα πυρήνια. Δείτε τα πόσα πολλά είναι τα πυρήνια που έχουν αυτοί οι πλειόμορφοι, οι ανομοιόμορφοι, ανισομεγέθη, τα σχήματά τους είναι πικίλα, έτσι υπάρχει δηλαδή έντονη πυρηνική ατυπία και η χρωματίνη βλέπετε ασπρίζει, είναι φυσαλιδόδης, έτσι. Δεν είναι, δεν είναι οι πυρήνες έτσι υπερχρωμικοί, είναι το ανάποδο, είναι φυσαλιδόδης χρωματίνη και κοιτάξτε πόσο ανώμαλα στοιχεία μπορούμε να δούμε μέσα σε αυτούς τους πυρήνες. Είναι σχετικά μεγάλα αυτά τα κύτταρα, έτσι δεν είναι. Ασφαλώ, ναι. είναι μεγάλα κύτταρα βέβαια. Και βλέπουμε εδώ σε μεγαλύτερη, μεγέθυνση, σε μεγαλύτερη μεγέθυνση αυτά πάλι τα κύτταρα που ουσιαστικά έχουν καταλύσει ολόκληρη ναι. την υφή, την αρχιτεκτονική του λεμφαδένα. Τα πλειόμορφα αυτά κύτταρα, τα βλέπουμε πάλι εδώ, να τα ελέγξουμε νοσοϊστοχημικά, είναι θετικά όλα για το, CD20, για το CD20 και για αυτούς τους άλλους δείκτες και αρνητικά για το CD3, για το BCL2 είναι αρνητικά και για την κυκλίνη D1 είναι αρνητικά. Ο, ο in situ υβριδισμό, ο ΕΜΠΕΡ, για τον Epstein Bar είναι αρνητικό και ο δείκτη κυταρικού πολλαπλασιασμού, αναμενωμένο θα έλεγε κανεί, μετράται στο 90%. Όχι ε, και στο 100%, αλλά στο 90% Καραλώνα των ακτύπων κυτάρων. Σχεδόν, ναι, σχεδόν όλα έχουν πολύ μεγάλο κλάσμα. Ενεργώ πολλαπλασιαζομένων κοιτάζ. Και, και, σημαίνει, και, σημαίνει και πιθανώς, αυτό δικαιολογεί πιθανώς. και την αύξηση τη LTH στον ΟΡΚ Και το φύ για αναδιατάξει των γονιδίων BCL2, BCL6 και ΜΙΚ και MIC ήταν αρνητικό. Έτσι. αλλά αυτό απορρίπτει άλλε διαγνώσει. Ναι, έτσι, ή, πάλι ναι. τα κύτταρα με τα άτυπα, πυρή, τα άτυπα κύτταρα με τα πυρήνια του. Δείτε εδώ μέσα στου πυρήνε. Ε, τα πυρήνια, τη φυσαλιδόδη χρωματίνη, τον πλειομορφισμό το CD20 θετικό. Εδώ η ερώτηση λοιπόν είναι ποια είναι η νόσος του ασθενούς και θεωρητικά πριν πάρουμε εργαστηριακά, πριν κάνουμε βιοψίες, πριν κάνουμε οτιδήποτε, μια έτσι λίγο από άλλη επιστήμη, ειδικότητα από άλλη ειδικότητα, το σπάνε ερώτηση, ποια βακτηριακή νόσο θα σκεφτόμασταν πριν πάρουμε τη βιοψία, εάν ο ασθενή είχε γάτα για κατοικίδιο. Σου ότι ο ασθενή είχε γάτα Είδα για, για κατοικίδιο και έρχεται και σε βρίσκει. το μήνυμα ότι κάθε... οι περισσότερε λεμφαδενικέ διογκώσει είναι κακοήθειε. Οι και... περισσότερε είναι αντιδραστικέ. Αυτό. Αυτό. Έτσι. Αυτό. Και εδώ είχαμε μάζα βέβαια, αλλά. el emetor.